Εσύ το ίδιο δεν έκανες. Έχεις όμως κότσια. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, τα ευγενή αισθήματα του Ιάσονα προς την Άρτεμη προκαλούν στον ίδιο μεγάλη αναστάτωση, αφού δεν πίστευε ότι θα ένιωθε έτσι για κάποια άλλη γυναίκα. Την ίδια στιγμή, η παρουσία της Αλεξάνδρας στο σπίτι και ο φόβος μήπως την πληγώσει τον οδηγούν σε ακόμη πιο δυσχερή θέση και αδυνατεί να διαχειριστεί την κατάσταση. Είναι πολύ μπερδεμένος και δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να συμπεριφερθεί. Η ουρανία με τη σειρά της του επισημαίνει ότι δεν πρέπει επουδενή να πληγώσει την Αλεξάνδρα, ειδικά τώρα που έχει αρχίσει να στέκεται στα πόδια της, ενώ δεν καλοβλέπει την Άρτεμη και φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποψιαστεί ότι είναι η κόρη της. Από την άλλη τώρα, όσο ο Ιάσονας έρχεται πιο κοντά με την Άρτεμη, η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στο Κιάρι, επιδεικνύοντας περίσσιο ζήλο. Ο Φάνης, με τη σειρά του, παραδέχεται στον Στέφανο ότι κατέστρεψε τον τάφο του Δεμερτζή και έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή αντίδραση του θείου του. Την ίδια στιγμή, η Μαριέτα κανονίζει με το Θύμιο κρυφό ραντεβού με τον γιατρό, εν αγνία των υπολείπων και κυρίως του άντρα της. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, ο Κοντογιάννης καταφθάνει στην Αθήνα αναζητώντας τον Άσο, την Τζέννη και την Τίνα, όσο εκείνοι φυγαδεύονται από την Αλεξάνδρα στο Κιάρι. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!